Το στυλβωτό είναι μια βυζαντινή τεχνική επιχρήσωσης η οποία βασίζεται σε φυσικά υλικά όπως είναι η κουνελόκολλα και ο αχάτης. Το συγκριτικό της πλεονέκτημα σε σχέση με τις σύγχρονες μεθόδους που εφαρμόζονται είναι ότι δεν έχει ημερομηνία λήξης. Παρότι τα τελευταία 100 χρόνια είχε κλείψει από την Ελλάδα, δύο αδέλφια από τη Θεσσαλονίκη, ο Γιάννης και Μάριος Τσιορβάλας, την αναβίωσαν και την εξέλιξαν. Η εταιρεία τους, η Artis, εκτός από την επιχρήσωση, ασχολείται με την αποκατάσταση και τη συντήρηση κειμηλίων και έργων τέχνης. Εμείς αρχικά τους ακολουθήσαμε στη Δράμα, τη μέρα όπου ολοκλήρωναν τις εργασίες επιχρήσωσης και αποκατάστασης του παλαιού Μητροπολιτικού Ναού των Εισοδίων της Θεοτόκου. Από εκεί ταξιδέψαμε μαζί τους στην Κωνσταντινούπολη, όπου μας παρουσίασαν δείγματα της δουλειάς τους στον Πατριαρχικό Ναό και σε άλλες εκκλησίες. Τώρα πηγαίνουμε στον Ναό της Αγίας Παρασκευής, είμαστε στα Θεραπιά. Είναι στην κοινότητα του Αγίου Βέρκο. Είναι ένας ναός του 1840. Εδώ τώρα τι δουλεύει? Εδώ θα πάμε τώρα στο Γυναικονίτη, όπου είναι τα κειμήλια του κατεστραμμένου ναού του Αγίου Γεωργίου, ο οποίος καταστράφηκε ολοσχερός στα Σεπτεμβριανά και ο κόσμος ό,τι μπόρεσε έσωσε και έφερε εδώ πέρα. Εδώ έχουμε μία εικόνα του 17ου αιώνος. Έχουμε κάνει κάποια παράθυρα, έχουμε ανοίξει εδώ όπως βλέπετε, για να κάνουμε τεστ διαλυτότητας, να δούμε ποιον διαλύτη θα χρησιμοποιήσουμε. Ευτυχώς, στη συγκεκριμένη περίπτωση, οι χρωστικές είναι πάρα πολύ δυνατές, παρόλο που η εικόνα έχει περάσει από πυρκαγιά. Ότι θα πρέπει να ξέρουμε και να σκεφτόμαστε πάντα, δεν είμαστε ένα Ινστιτούτο που έχει από πίσω κάποια κονδύλια, και θα πρέπει να βρούμε τις πιο κατάλληλες μεθόδους και ιδανικές για το κάθε έργο, ούτως ώστε και να διασωθεί το έργο, αλλά και να μην προκαλέσουμε κάποια φθορά. Περισσότερα στο περιοδικό ΚΑΠΑ αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.